Σούπερ μάρκετ Στάθη Σημεωνίδη στο Πλατή. Στο κατάστημα θα βρείτε όλα τα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Άριστη εξυπηρέτηση, φέρνουμε τα ψώνια στο σπίτι σας. Σούπερ μάρκετ Στάθη Σημεωνίδη στο Πλατή. Τα έχει όλα και συμφέρει. Bravo Costa, bravo! Bravo Costa, bravo! Ma te furore ora!
Bravo Costa! Bravo Carbonini! Supermarket Στάθη Σημεωνίδη στο Πλατή. Στο κατάστημα θα βρείτε όλα τα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Άριστη εξυπηρέτηση, φέρνουμε τα ψώνια στο σπίτι σας. Supermarket Στάθη Σημεωνίδη στο Πλατή. Τα έχει όλα και συμφέρει. Έναν ευτυχισμένο προπονητή έχουμε δίπλα μας, το Σάκη το Παγκούρα. Πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι του Αγροτικού Αστέρα Πλατέως με την ΑΕΣ Χινά. Νικήτρια η ομάδα του Πλατέως με 3-0. Σάκη, θα θέλαμε να καταρχάς να μας κάνεις ένα σχόλιο για το παιχνίδι και γενικότερα πώς είδες την απόδοση της ομάδας σου. Εγώ νομίζω ότι έγινε ένα παιχνίδι αντάξιο της βαθμολογικής συγκομιδής που είχαμε και οι δύο οι ομάδες μέχρι τώρα. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλή ομάδα η οποία μας κέρδισε, μας απέκλεισε στο θεσμό του κυπέλου. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δείξανε την κατάλληλη αυτοσυγκέντρωση στα παιδιά, την κατάλληλη σοβαρότητα. Καταλάβανε πόσο κρίσιμο ήταν το παιχνίδι για μας, ήταν κομβικό.
Και νομίζω ότι όπως είδατε κι εσείς και τα στιγμιότυπα που έχετε καταγράψει, νομίζω ότι ήταν πεντακάθαρη η νίκη μας, δεν χωράει θέμα σχολιασμού πάνω σε αυτό. Και νομίζω ότι η απόδοσή μας για ένα ντέρμπι, για τέτοια κρισιμότητα, με τέτοιο άγχος, νομίζω ότι ήταν καταπληκτική. Θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σας, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, αν παίζει έτσι στον πλατή, δεν νομίζω ότι έχει να φοβηθεί κάτι. Όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε τη διακοπή τώρα την 28 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζεται το κλειδί. Έναν άλλον αντίπαλο και αυτή καλή ομάδα. Θα θέλατε να μας πείτε κάποια πράγματα για αυτό το παιχνίδι? Ναι, ότι εμείς πάμε χωρίς άγχος, δεν έχουμε άγχος για τον εξής λόγο, ότι έχουμε δεύτερο γύρο μέσα σε μας ένα παιχνίδι και μπορούμε να αντιστρέψουμε τη βαθμολογική συγκομιδή. Εμείς μπορούμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που παίζουμε και αν παίξουμε με το ίδιο ζήλο και με το ίδιο πάθος, πιστεύω ότι ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει εκεί, αυτή η ομάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Έχω ετοιμοπόλεμους 18 ποδοσφαιριστές και άλλους 4 έξω, οι οποίοι ανά πάση στιγμή μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Έχω έναν πολύ καλό γυμναστή. Αυτό το λέω για τις 15 μέρες οι οποίες θα μεσολαβήσουν, 13 ουσιαστικά, και θα δουλέψουμε σκληρά για αυτό το παιχνίδι. Εμείς πάντα πάμε για κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί και πέρα ποδόσφαιρο είναι, και ήταν να έρθει, πρέπει να έχεις τα φόντα να διαχειριστείς και ένα κακό αποτέλεσμα. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε από την αρχή θετικοί, πάμε για κάτι θετικό. Τώρα ό,τι έρθει είναι καλοδεχούμενο. Σάκη, κλείνοντας, θα ήθελα να πεις δύο λόγια για τον Μπαντή. Είναι ένας παίχτης με τον οποίο έχεις δουλέψει, τον έφερες από ό,τι ξέρω εσύ προσωπικά στον πλατή. Πες μας λίγο. Ο Γιουργάκης είναι ένα παιδάκι ακόμη. Είναι παιδάκι, είναι το νεαρό της ηλικίας, δικαιολογείται για οποιαδήποτε αντίδραση. Εδώ έχασε μια ευκαιρία και στεναχωρέθηκε, λες και έχασε Champions League. Αλλά το θέμα είναι ότι επειδή είμαστε ανδρική ομάδα, πρέπει να είναι και αυτός μέσα στους άνδρες που είμαστε και να κοιτάξει να αποβάλει. Τώρα, αυτό εδώ ήταν μια κακιά στιγμή, έχασε ένα βέβαιο γκολ. Αλλά έχουν χαθεί παγκόσμια πρωταθλήματα με τέτοια. Εγώ το μόνο που μπορώ να του πω είναι ψηλά το κεφάλι, γιατί είναι ένας αδαμάντινος χαρακτήρας, ένας καταπληκτικός προπονητής που όλοι οι προπονητές θέλουν να τον έχουν στο ρόστερ της ομάδας του. Είμαστε ευτυχισμένοι που τον έχουμε εμείς. Και το μόνο που μπορώ να του πω είναι ότι ο Γιουργάκης πρέπει να σηκώσει ψηλά το κεφάλι. Σάκη, να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Αγροτικό Αστέρα και σε σένα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.